Έξαρση των λοιμόξεων, ειδικά στα μικρά παιδιά, παρατηρείται το τελευταίο διάστημα. Καθημερινά, δεκάδες γονείς επισκέπτονται τα φαρμακεία προκειμένου να πάρουν κάποιο σκεύασμα που θα ανακουφίσει τα παιδιά τους που παραμένουν σπίτι μέχρι να γίνουν πλήρως καλά, ώστε να επιστρέψουν στις σχολικές αίθουσες ή στους παιδικούς σταθμούς. Τις τελευταίες μέρες παρατηρείται μια αυξημένη νοσηρότητα γενικώς και σε μεγάλους και σε παιδιά. Και οι εποχιακές ιώσεις που αυτή την περίοδο έτσι κι αλλιώς έχουν έξαρση, αλλά και δυστυχώς λοιμώξεις με COVID, που είναι ιδιαίτερα αυξημένες κυρίως στα σχολεία, όπου καθημερινά έχουμε αναφορές για κρούσματα και συνήθως αυτά τα μεταφέρουν φυσικά και μετά και στο σπίτι και κολλούν και οι γονείς των παιδιών και γενικά είναι μια κατάσταση που είναι αρκετά δύσκολη, ίσως η πιο δύσκολη που έχουμε αντιμετωπίσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Στην έξαρση των λοιμώξεων έχει συμβάλει η απότομη αλλαγή του καιρού που σε συνδυασμό με το εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, παράγωγο της εκτεταμένης καραντίνας και των τηλεεκπαιδεύσεων του 2020, έχει αφήσει τα παιδιά χωρίς άμυνες απέναντι στις χειμωνιάτικες ή αλλιώς εποχικές αρρώστιες. Από τη στιγμή που θα πάνε στο σχολείο, από το βρεφικό ακόμα, ξεκινάνε οι ιώσεις. Οι γονείς που στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο το ξέρουν ότι λίγες μέρες πάνε σχολείο και λίγες μέρες κάθονται σπίτι γιατί είναι άρρωστο και αυτό γίνεται συνέχεια. Επειδή τις προηγούμενες χρονιές, λόγω των μέτρων προστασίας και το ότι ήταν κλειστά τα σχολεία, φυσικά τα παιδιά μείναν σπίτι, υπήρχε πολύ υποτονική παρουσία των εποχιακών ιώσεων. Φέτος όμως τα σχολεία λειτουργούν κανονικά, τα παιδιά έρχονται σε επαφή. Το νοσοποιητικό του σύστημα δεν είναι εκπαιδευμένο και από την προηγούμενη χρονιά. Οπότε είναι ίσως και παραπάνω από το συνηθισμένο ιώσεις σε αυτή την περίοδο. Γενικά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, δεν είναι κάτι σοβαρό συνήθως. Δηλαδή για τα παιδιά εκδηλώνονται με ήπια συμπτώματα και υποχωρούν. Αλλά είναι δυσάρεστο γιατί δημιουργεί μια δυσφορία και μια δυσλειτουργία μέσα στο σπίτι. Σχετικά με τους γονείς, τα πράγματα είναι απλά. Οφείλουν να συμβουλευτούν τους παιδιάτρους και ανάλογα με τις οδηγίες που θα λάβουν να δράσουν αρμοδίως. Συνίσταται πως μέχρι το παιδί να επανέλθει, να παραμείνει στο σπίτι για να μην κολλήσει τους συμμαθητές του. Αντίστοιχα, να μην έλθει σε επαφή με τους παππούδες ή τις γιαγιάδες τους, καθώς ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και ενδεχομένως να παρουσιάσουν επιπλοκές σε περίπτωση που κολλήσουν. Θα μιλήσουν με τον παιδίατρό τους φυσικά, θα ενδεχομένως εξετάσει το παιδί, θα δει τα συμπτώματα όπως τα περιγράφουν οι γονείς και εκείνος θα κρίνει μετά αν χρειάζεται κάποια φαρμακευτική αγωγή, αν είναι κάτι ήπιο που θα περάσει ελαφριά. Δεν είναι κάτι περίεργο, είναι κάτι που συμβαίνει κάθε χειμώνα, έτσι. Απλά αυτή την περίοδο η διαφορά είναι ότι έχουμε μεγάλη έξαρση και σε μεγαλύτερο πληθυσμιακό δείγμα βλέπουμε ιώσεις.